Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται εκ νέου το Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας, καθώς η γυναικολογική κλινική αναγκάζεται να κλείνει για έως και 15 μέρες το μήνα λόγω απουσίας εφημερεύοντος γυναικολόγου. Ο νομός μας για 10-15 μέρες μένει ακάλυπτος από μευτικό γυναικολογικό τμήμα. Αυτό σημαίνει μια ταλαιπωρία για τις επίτοκες γυναίκες με τους ενδεχομένους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια μιας ενός τοκέτου. Το χειρότερο από το κλείσιμο μιας κλινικής, όπως είναι η μευτική γυναικολογική, είναι η καταχρονικά διαστήματα κλείσιμο. Είναι άλλο να μην έχεις καθόλου, που είναι φυσικά απαράδεκτο, και άλλο να κλείνει κατά διαστήματα, γιατί έρχονται οι γυναίκες, εξετάζονται και στην κρίσιμη στιγμή του τοκετού τους λένε δεν έχουμε γυναικολόγο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί ποιος γιατρός θα αναλάβει στην περιφέρεια Γιάννητσα έδεσε να αναλάβει μια τέτοια γυναίκα, και συνήθως από ό,τι ξέρω εγώ και σε παλαιότερες περιπτώσεις τους στέλνανε στη Θεσσαλονίκη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και κυρίως για τα οικονομικά, αλλά και το άγχος της επιτόκου. Το λιγότερο τρεις γυναικολόγοι είναι απαραίτητοι για τη βασική λειτουργία της γυναικολογικής κλινικής, υπογραμμίζει από την πλευρά του Δήμαρχος Βέρειας Κώστας Βοριαζίδης και τονίζει ότι είναι ανεπίτρεπτο να μένει το νοσοκομείο χωρίς εφημερίες. Την προηγούμενη εβδομάδα με επισκέφτηκαν οι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Και μου ανέφερα ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ότι δηλαδή λόγω ελλείψεως γυναικολόγου, ο οποίος μέχρι τώρα ερχόταν από τα Γιάννητσα και έπαψε να έρχεται, υπάρχει πρόβλημα στις εφημερίες και για ένα δεκαήμερο κάθε μήνα δεν θα εφημερεύει το νοσοκομείο μας. Ξεκινήσαμε τις 22 Μαΐου μέχρι τέλος του μηνός και βέβαια έπονται και επόμενοι μήνες μέχρι να αναπληρωθεί ο γυναικολόγος από κάποιον συνάδελφο, τον τρίτο, γιατί υπάρχουν δύο αυτή τη στιγμή, ένας μόνος και ένας επικουρικός. Δεν μπορεί προφανώς με δύο άτομα να δουλέψει στο νοσοκομείο. Κατ' ελάχιστον χρειάζεται ένα τρίτο. Κατ' ελάχιστον. Έχει γίνει το αίτημα βέβαια από την κυρία διοικήτρια για να πληρωθεί. Αναμένεται, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Δεν μπορεί το νοσοκομείο της Βέρειας να μένει χωρίς εφημερία για 10 μέρες το μήνα και να διώχνουν περιστατικά στα Γιάννητσα ή στην Έδεσα. Είναι ανεπίτρεπτο.